Κοιτάξτε, νομίζω πρώτα απ' όλα τα τελευταία γεγονότα όλα τα σκεπάζει η σημερινή αυτή πολύ αρνητική για τον τόπο εξέλιξη ενός υπουργού των οικονομικών, αρμοδίου, ο οποίος βγήκε από πρωί στην τηλεόραση να μας πει ότι το απίστευτο για μένα και το πρωτόγνωρο, μια δημόσια ομολογία ότι υπάρχει θέμα αδυναμίας πληρωμής μισθών και συντάξεων. Έδωσε έτσι στον κόσμο μια εικόνα μιας Ελλάδας η οποία συνορεύει με τη χρεοκοπία. Και αναρωτήθηκα από το πρωί που το είδα τι εντύπωση δίνουμε στον κόσμο. Ποιος θα έρθει να επενδύσει εδώ πέρα. Αν θα μας βάλουν, θα μας βάλουν σε καραντίνα. Καλά, αυτή τη στιγμή κανείς δεν θα έρθει να επενδύσει. Εντάξει, γιατί είναι ανοιχτό το τοπίο, είναι ανοιχτό, ανοιχτή η διαπραγμάτευση, δεν υπάρχει συμφωνία. Ασφαλώς, αλλά κοιτάξτε, δεν επιτρέπεται ένας υπουργός να κάνει μια τέτοια δήλωση, η οποία είναι καταστρεπτική για τον τόπο, ιδιαίτερα για όποιον ακούει από το εξωτερικό, αλλά και από τους Έλληνες. Και μάλιστα μετά σπίτι γραφείο. Πρόλαβε και πήρε τα 400 εκατομμύρια από τα ασφαλιστικά ταμεία. Και κάνω το ερώτημα. Όταν αυτό είναι παράδοξο, πήρες, πράγματι. Ναι, αλλά το αλλά αυτό είναι, ότι τα λεφτά γιατί τελειώνουν. Δήλωση τότε. Να σας πω όμως αυτό, ότι τα λεφτά τελειώνουν, μας το λένε και οι ξένοι. Κάθε τρεις και λίγο βγαίνει κάποιος από τις Βρυξέλλες, από το Βερολίνο και μας λέει: βιαστείτε γιατί τα λεφτά τελειώνουν. Ακριβώς, γιατί κοιτάξτε, θα βρεθείτε στο κόκκινο. Κοιτάξτε, επομένως, ποιο είναι το πρώτο θέμα. Είμαστε σε ένα αδιέξοδο. Αυτή η κυβέρνηση κορόιδεψε τον κόσμο. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή είτε πρέπει να συγκρουστεί με τον εαυτό της, είτε πρέπει να συγκρουστεί με τους δανειστές μας. Mm-hmm. Εντολή του λαού τι ήτανε, καλύτεροι όροι για τη ζωή μας και ταυτόχρονα όμως ότι δεν θα μας βγάλετε από το ευρώ. Ωραία. Καλύτερους όρους δεν είδαμε. Είδαμε εσωτερική στάση πληρωμών που συζητάμε τώρα. Είδαμε το απίστευτο μιας διπλωματικής απομόνωσης που οδήγησε ακόμα και στο να τα σπάσουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες, που μέχρι πριν 5 μέρες υποτίθεται για την κυβέρνηση ήταν η πιο καλή φύλλα διακείμενη φίλη προς την κυβέρνηση. Είδαμε μια επανάληψη των χειρότερων εικόνων του χθες. Να αναφέρω τον ξηρό. Να αναφέρω δηλαδή ένα δολοφόνο που τον βάλανε πάνω από τα συμφέροντα της πατρίδας. Να αναφέρω τους κουκουλοφόρους, να αναφέρω τις φυλακές, τα άσυλα παρανομίας. Να αναφέρω, αν θέλετε, το πιο παράδοξο. Ότι βγαίνει η κυβέρνηση την ώρα που όλη η Μεσόγειος φλέγεται από τους λαθρομετανάστες. Και να κάνει τη δήλωση, πρόσκληση προς τον καθένα, όποιος θέλει, αν έρθει εδώ για 6 μήνες του δίνουμε άδεια παραμονής. Αυτά είναι πρωτόγνωρα πράγματα. Και από τη δεύτερη πλευρά. Θα τα πούμε αυτά αναλυτικά, γιατί τα βάλετε όλα στο τραπέζι. Ουσιαστικά βάλετε την ατζέντα της απόψινής συζήτησης. Όχι, να πω και την άλλη πλευρά. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω. Την εντολή ρωτήσω, του κόσμου, αν μου επιτρέπετε. Ναι. Την εντολή του κόσμου για τον Brexit. Ότι δεν πρέπει να πάμε ποτέ προς τα εκεί. Λέτε ότι ή θα συγκρουστεί με τον εαυτό της ή θα συγκρουστεί με τους δανειστές. Νίκο, αυτό το κουβεντιάζαμε και το ναι, απόγευμα. Μόνο με μια ένσταση. Είπατε για τους όρους της συμφωνίας. Είπα για τον τρόπο με τον οποίο ψηφίστηκε αυτή η κυβέρνηση. Ναι, αλλά ακόμα συμφωνία δεν έχουμε. Α, για τη συμφωνία λέτε. Ναι, την αναφορά που κάνατε στη συμφωνία. Συμφωνία δεν έχουμε. Και η κυβέρνηση έχει ένα επιχείρημα. Λέει: εγώ διαπραγματεύομαι σκληρά. Σας κατηγορεί, το ξέρετε, ότι εσείς δεν διαπραγματευτήκατε σκληρά και ότι εκείνοι διαπραγματεύονται σκληρά και αυτό παίρνει χρόνο. Έχει κόπο, έχει και αίμα. Και γι' αυτό δεν έχουμε ακόμα συμφωνία και όρους. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή, από εκεί που υπήρχε σιγουριά στη δικιά μας την κυβέρνηση, κανένας δεν αμφισβήτησε ότι πρόκειται να πάρουμε μισθούς και συντάξεις ο κόσμος. Κανένας δεν είχε το εβδομαδιαίο άγχος, το οποίο σήμερα έχει χτυπήσει και να μην πω ότι έχει γίνει μερίσιο στον κάθε Έλληνα. Κανένας δεν είχε το άγχος ότι θα γίνουμε Brexit σε όλα. Σήμερα φτάσαμε μέχρι και Brexit στο ποδόσφαιρο να συζητάνε. Να πω ότι το πιο σημαντικό είναι ότι από τη σιγουριά που υπήρχε, σήμερα κάθε μέρα λέμε θα βρούμε μέχρι τον Ιούνιο που λύγει το μνημόνιο χρήματα. Μετά τον Ιούνιο θα μπούμε σε νέο μνημόνιο για να βρούμε τα χρήματα. Εγώ να σας πω ότι ο λογαριασμός κάθε μέρα μεγαλώνει. Να σας πω Βαρύς ότι ήταν όμως και πληρώσουν... πριν, κύριε Πρόεδρε. Προσέξτε, δηλαδή, ναι, και ασφάλεια ναι μεν υπήρχε, ναι μεν δεν κινδύνε, δεν έλεγε κανένας ότι τουλάχιστον μετά το πρώτο χρονικό διάστημα ότι υπάρχει κίνδυνος να Brexit, τελειώσω μόνο τη σκέψη. Αλλά τα νούμερα της καθημερινότητας ήταν συντριπτικά. Ναι, αλλά να τελειώσω τη σκέψη μου. Αν δεν πληρώσουν, και εγώ εύχομαι να πληρώσουν, εγώ εύχομαι να υπάρχουν τα λεφτά, εγώ δεν θέλω αναταράξεις. Απλώς στην πραγματικότητα κοιτάμε. Και τα σημερινά γεγονότα νομίζω ότι τα φωτογραφίζουν όλα αυτά. Ναι. Εάν δεν πληρώσουν, πέραν των μισθών και συντάξεων, 1 δισεκατομμύριο στο ΔΝΤ το Μάιο. Ναι. Αν δεν πληρώσουν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 4 δισεκατομμύρια, τα οποία πρέπει να πληρωθούν τον Ιούλιο, mm-hmm. για να μην πω μετά τα 2,5 τον Αύγουστο κτλ. Τότε η καταραμένη λέξη αυτή, exit, ναι. Brexit, επιστρέφει. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια συμφωνία. Και προς αυτή μπορεί την κατεύθυνση.
μπορεί να γίνει συμφωνία. Και τι είδους συμφωνία θα είναι αυτή. Εγώ πιστεύω... Με μείωση συντάξεων. Μα εσείς δεν είχαμε πει ούτε εμείς μείωση συντάξεων. Ναι, τις επικουρικές, πώς. Με η ρήτρα του μηδενικού ελλείμματος συνεπάγεται αυτόματη μείωση συντάξεων. Να σας απαντήσω γι' αυτό αμέσως. Εάν πάρετε τον προϋπολογισμό που φτιάξαμε εμείς και δείτε τον φετινό προϋπολογισμό που είναι το 2015 που φτιάξαμε εμείς, ναι, θα δείτε ότι για τις κύριες συντάξεις υπάρχει αύξηση στο κονδύλι. Για τις επικουρικές που λέτε υπάρχει μια μείωση 4,4. Ναι. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ορισμένα θα έπεφταν στο βωμό τίνος, στο βωμό του να κρατηθούν αυτά τα ταμεία υγιή, διότι διαφορετικά τα ταμεία πεθάνανε. Ορισμένοι θα είχαν μάλιστα και μια μικρή αύξηση. Επομένως δεν είναι εκεί το θέμα. Άρα ούτε εσείς δεν θα θεωρούσατε κακή μια συμφωνία η οποία θα ακολουθούσε αυτά τα βήματα, τα δικά σας δηλαδή, μείωσης κατά 4,4% των επικουρικών συντάξεων? Εγώ θεωρώ ότι αυτό πρέπει να γίνει. Mm-hmm. Δεν λέω απλώς ότι δεν τη θεωρούσα σωστή. Σωστή τη θα θεωρούσα και λέω ότι πρέπει να γίνει. Γιατί διαφορετικά δεν θα υπάρχουν επικουρικά ταμεία σε λίγο. Κύριε Αλλά σας λέω ότι δεν είναι αυτό το κύριο θέμα, ναι, για τη διαπραγμάτευση. Εγώ θέλω να σταθώ συνολικά στη διαπραγμάτευση. Δεν είναι λογικό μια κυβέρνηση που παίρνει την εντολή από τους πολίτες και μια καθαρή εντολή να πηγαίνει σε μια μακρά δύσκολη διαπραγμάτευση? Δηλαδή, με τον τρόπο που το λέτε, είναι ότι βεβαίως αν ακολουθούσε τα βήματα που εσείς είχατε χαράξει ως κυβέρνηση, να τα συζητήσουμε μετά και να τα αναλύσουμε, θα έκλεινε τη συμφωνία πολύ γρήγορα. Αλλά έτσι δεν θα είχε καλύτερους όρους. Προφανώς τυραννιέται και τυραννιέται και η χώρα. Τυραννιέται η κυβέρνηση και η χώρα, δεν υπάρχει αμφιβολία. Αλλά πώς αλλιώς θα μπορούσε να γίνει? Αλλιώς θα έκανε ό,τι κάνατε κι εσείς. Και από τον ελληνικό λαό ζήτησε εντολή για να κάνει κάτι άλλο. Ωραία. Αν αυτό το κάτι άλλο οδηγεί στο να βγούμε από την Ευρώπη, δεν είναι εντολή του ελληνικού λαού. Σαφώς. Αυτό το κάτι άλλο δεν μπορεί να είναι παρά μόνο αυτά τα οποία απεφάσισαν στις 20 Φεβρουαρίου. Ναι, αλλά αν ήταν και τόσο εύκολο, θα το είχαν κάνει όλοι. Δεν είναι λογικό? Όχι, να θέλει κόπο, χρόνο, φθορά μια συμφωνία καλύτερη για τους πολίτες? Συγγνώμη, μετά από κόπο, χρόνο και φθορά έγινε η συμφωνία της 20 Φεβρουαρίου. Ένα χρόνο μετά τις εκλογές, ένα μήνα μετά τις εκλογές. Mm-hmm. Όπου στις 20 Φεβρουαρίου αποφάσισαν ορισμένα πράγματα. Και υποτίθεται ότι θα κάνανε ορισμένες προτάσεις. Οι ίδιοι το έχουν υπογράψει αυτό, οι ίδιοι το έχουν πει. Και τέτοιες προτάσεις δεν έχει πάρει κανένας μέχρι σήμερα. Ούτε εσείς γνωρίζετε, ούτε εγώ γνωρίζω, ούτε οι Ευρωπαίοι γνωρίζουν. Ναι. Ούτε η ίδια κυβέρνηση δυστυχώς δεν γνωρίζει. Το ασφαλιστικό ομολογώ ότι δεν το ξέρω. Γιατί τώρα μου είπαν, μου σφύριξαν μια πληροφορία στο αυτή από το κοντρόλ. Αλλά μου λένε, κύριε Πρόεδρε, ότι η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος οδηγεί σε πολύ μεγαλύτερες μειώσεις συντάξεων επικουρικών. Δηλαδή ο κύριος Στρατούλης. Μου το θυμίζουν τώρα, ότι θα είναι 90% και... μέσα σε 3 χρόνια. Αυτό λέει η κυβέρνηση. Δεν υπάρχει η κυβέρνηση. Τέτοιο είναι τελείως ψευδές. Σας λέω ότι είναι 4,4. Προσπάθησα και πριν να πιάσω αυτό το νήμα της σκέψης σας. Είπατε δηλαδή ότι η κυβέρνηση ή θα συγκρουστεί με τους δανειστές ή θα συγκρουστεί με τον εαυτό της. Πραγματικά, συμφωνώ μαζί σας ότι δεν έχει εντολή από την Ελληνική. Δεν ήταν αυτή η εντολή της 25ης Ιανουαρίου να βγάλει τη χώρα από την Ευρωζώνη και από το ευρώ. Από την άλλη πλευρά όμως, δεν έχει και εντολή από τον ελληνικό λαό, από τους ψηφοφόρους της, η κυβέρνηση, να προχωρήσει σε μια συμφωνία η οποία είναι πολύ μακριά από αυτά τα οποία υποσχέθηκε. Υπ' αυτήν την έννοια. Αυτά και αν τα εντέλει... οποία υποσχέθηκε, κυρία Τρέμι. Ναι, ναι, λοιπόν, είναι να αυτά τα οποία είπε στον κόσμο ότι μπορούν να γίνουν μάλιστα συμφωνία. Λοιπόν, εγώ εάν θέλω να αναπτύξω αυτό το συλλογισμό. Σε δύο πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν συμφωνία, έπρεπε να πει από πριν το σημερινό της δίλημα. Κύριε Πρόεδρε, αναρωτιέμαι λοιπόν εγώ το εξής. Αν υποθέσουμε ότι οι δανειστές μέχρι τέλους παραμένουν αμετακίνητοι στις απόψεις τους. Και η συμφωνία η οποία θα έρθει στο τραπέζι θα είναι μακριά από αυτό που η κυβέρνηση λέει πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Σε αυτή την περίπτωση θεωρείται πιθανό να πάει σε ένα δημοψήφισμα λέγοντας τον κόσμο ότι αυτά κατάφερα, δεν είναι αυτά που σου έταξα, αυτά κατάφερα, διάλεξε λοιπόν. Τι προτιμάς, παραμονή στο ευρώ ή ρήξη? Με αυτή τη συμφωνία ή ρήξη. Μισό λεπτό. Το πιστεύετε ότι μπορεί το να γίνει πρώτο τέτοιο? Το πρώτο οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να λέμε την απόλυτη πραγματικότητα. Mm. Λέτε ότι η κυβέρνηση αυτή δεν θέλει ορισμένα πράγματα τα οποία έχει υποσχεθεί να τα κάνει. Ναι. Εγώ σας λέω ότι πράγματα που έχει υποσχεθεί τα καμουφλάρει και τα παρουσιάζει ότι ήδη τα έκανε. Να σας πω παράδειγμα τη λεγόμενη ανθρωπιστική βοήθεια. Για την ανθρωπιστική βοήθεια εμείς πέρσι δώσαμε ακριβώς 450 εκατομμύρια. Η κυβέρνηση έδωσε 200 τώρα και ψάχνει για ισοδύναμα. Και είχε πει στο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης που είπατε ότι θα πρέπει να έδινε επιτόπου 2 δισεκατομμύρια. Ναι. Αυτό όμως όλο το πακέτο το παρουσίασε ως μεγάλη της επιτυχία. Προσέξτε. Συμφωνεί. Αλλά πέρα, ξέρετε λοιπόν, τι γίνεται. Ας πούμε ότι είναι έτσι για την οικονομία της συζήτησης. Αλλά αφήστε να τελειώσω μια πρόταση. Ναι, θέλω να πω ότι δεν μπορεί κανείς να εξαντλήσει, όσο και να εξαντλήσει την επικοινωνία, δεν μπορείς να πεις άλλα πράγματα για το ασφαλιστικό ή για τα εργασιακά. Και επειδή αυτά είναι τα αγκάθια, θέλω να
Αν παρακολουθήσετε, φαντάζομαι, τη σκέψη μου, θέλω να μου απαντήσετε σε αυτό το ερώτημα. Πιστεύετε ότι σε μια τέτοια περίπτωση και σε μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν πιθανόν να έχουμε δημοψήφισμα? Με τον τρόπο που σας περιέγραψα. Μισό λεπτό. Καταρχήν να εξηγήσω ότι μισθούς και συντάξεις σε καμιά περίπτωση εμείς δεν δεχόμαστε και γι' αυτό και τσακωθήκαμε, έτσι. Mm-hmm. Με την Τρόικα. Για τις κύριες, λέτε. Για τις κύριες. Το Νοέμβριο εμείς τα σπάσαμε mm-hmm. με την Τρόικα. Για να το συζητήσουμε κι αυτό. Αλλά σας λέω το εξής απλό. Ότι αν είναι να μας πάνε σε σύγκρουση, αυτό σημαίνει η μη εντολή του κόσμου, σημαίνει καταστροφή, σημαίνει Ελλάδα-Αργεντινή και σημαίνει ότι τότε θα το γυρίσουν είτε σε δημοψήφισμα είτε σε εκλογές, όπου στην ουσία τι θα είναι, θα ζητούν νομιμοποίηση της δραχμής. Γιατί? Πριν φτάσουμε γιατί, κύριε Πρόεδρε. Διότι η μόνη έννοια μετά από μία εκλογή που είναι τόσο νοπή είναι αδιανόητο να κάνεις ξανά εκλογές αν δεν έχεις κάτι το καινούριο. Πριν